Νομίζω ότι είμαστε live, είμαστε στον αέρα. Οπότε, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο live του Think Biz Academy. Εγώ είμαι η και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, λίγο διαφορετικά βέβαια φέτος, θα συντονίσω το Think Biz Academy. Mm. Τι είναι το Think Biz Academy για όσους δεν το γνωρίζουν. Είναι ένα διήμερο πολυσυνέδριο επιχειρηματικότητας με στόχο την ένταξη των νέων στι βασικέ έννοιε του επιχειρήν. Λόγω λοιπόν τη όλη κατάσταση που βιώνουμε φέτο, το Think Biz Academy γίνεται virtual και μέσα από διάφορα small talks, άρθρα αλλά και live συνεντεύξει, θα σα δώσουμε με έναν άλλο τρόπο μία 360 επιχειρηματική εμπειρία. Πριν λοιπόν καλωσορίσω τον καλεσμένο μα και τον πρώτο καλεσμένο μα βασικά, την πρώτη live συνέντευξη, ε, θα ήθελα να σας πω ότι το live αυτό γίνεται κυρίως για εσάς, οπότε σας ζητάω να αφήσετε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας στο live chat για να λύσουμε και τις δικές σας απορίες. Και κάτι ακόμα. Σε τυχαίες στιγμές θα δίνω 10 δευτερόλεπτα χρόνο για να μου γράψετε τις δικές σας ερωτήσεις στο live chat. Μόνο σε αυτή την περίπτωση, όσοι προλάβετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας αυτά τα 10 δευτερόλεπτα που θα δώσω, θα μπείτε στην uh, κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα experience box. Συνολικά θα έχουμε πέντε τυχερούς, άρα πέντε experience box, τα οποία τι θα έχουν μέσα. Θα έχουν συλλεκτικά πράγματα από όλες τις χρονιές του Think Biz Academy, αλλά και ένα μοναδικό δώρο από το Μιλοκλέφτη, ο οποίος είναι και ο χορηγό μας για μία ακόμη χρονιά. Να κάνω και αυτό που πάντα ήθελα να κάνω, να δείξω έτσι το χορηγό. Τον οποίο και ευχαριστούμε λοιπόν για μία ακόμη χρονιά πρέπει οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έναν άνθρωπο που ξεκίνησε τη δική του εταιρεία πριν από μερικά χρόνια, ενισχύοντας τα έλεγα το digital mindset, αλλά και τον ερχομό της ψηφιακής εποχής στην Ελλάδα, με το δικό του τρόπο. Να καλωσορίσω λοιπόν στο live μας τον Κώστα Χαμαλίδη, CEO της Digital Minds. Κύριε Χαμαλίδη, καλησπέρα σας και σα ευχαριστούμε Ρ... που βρίσκεστε μαζί μα. Ρόζα, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάντοτε την χαρά μου, έστω και με αυτόν τον τρόπο που επικοινωνούμε. Και είμαι σίγουρο ότι όλε αυτέ οι δυσκολίε οι οποίε ζούμε είναι ένα παράδειγμα για να βρίσκουμε διάφορε λύσει, να επικοινωνούμε, να μοιράζουμε ιδέε. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σα. Και εμεί είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκεστε μαζί μα. Και για να μην τρώω καθόλου χρόνο, θα ήθελα να ξεκινήσω να σας δώσω την πάσα να μου πείτε λίγα λόγια για εσάς και για να δώσω και μια κατεύθυνση. Έχω, ας πούμε, μια ερώτηση εδώ μπροστά μου. Ποιος είναι, λοιπόν, ο Κώστας Χαμαλίδη. Και θα προσθέσω εγώ σε αυτό, ποια είναι η επαγγελματική του πορεία μέχρι τον ερχομό της ιδέας που ακούει στο όνομα Digital Minds. Ε, ο Κώστας είναι ουσιαστικά ένα άτομο, λίγο πολύ, πολλά άτομα που έχω γνωρίσει και μέσα στην πιζαπα Academy. Είχα την χαρά να σπουδάσω στην ΑΣΟΕ, τέλειωσα τις σπουδές μου, μπήκα μετά στην αγορά εργασίας, στα πρώτα μου βήματα στο κομμάτι της διαφήμισης. Ε, γρήγορα έκανα μια στροφή στα πρώτα της βήματα όσον αφορά το κομμάτι του digital marketing, το οποίο ξεκίναγε τότε στην Ελλάδα, πριν περίπου από 16 χρόνια και είχα τη χαρά να δουλέψω σε διάφορα σε διαφορετικά industry γύρω από αυτό το καινούργιο οικοσύστημα, στον τουρισμό, στα, στα events, το οποίο μου έδωσε ουσιαστικά μια κατεύθυνση στο να μπορώ να, να ξεκινήσω νέες ιδέες που για μένα είχαν, είχαν πάθος, είχαν όρεξη για να μπορέσω να τις αναπτύξω. Σαν παιδί τη γενιά της κρίσης, οι λεγόμενοι μηλένιες το έχουμε ζήσει για τα καλά στο πετσί όλα αυτά τα χρόνια, τι σημαίνει κρίση. Ε, δεν θα πω ότι η μονάχα σου δίνει κρίση ευκαιρίε, mm -hmm. απλά σου δίνει τη δυνατότητα πολλά πράγματα τα οποία σκέφτεσαι, να... γιατί όχι να μην τα δοκιμάζει και να τα πετύχει. Έτσι ξεκίνησε και το ταξίδι τη Digital Minds πριν από 8 χρόνια περίπου. Mm -hmm. ε, το πρώτο διάστημα λιγάκι στο επικεντρωμένο στο κομμάτι του performance. Ε, άρα, ξεκινήσαμε σε ένα digital marketing agency, αλλά από την αρχή για μα το focus μα και το πάθο μα ήταν αλλού ήταν κυρίω γύρω από το περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο πλέον με τον ποιον τρόπο δημιουργείται, το περιεχόμενο με ποιον τρόπο προσεγγίζει ένα κοινό το οποίο δεν έχει σύνορα και το περιεχόμενο το οποίο πλέον μπορεί να δημιουργηθεί και με προσωπικότητε οι οποίε με ένα εύκολο τρόπο με το κινητό του μπορούν αυτό το πράγμα να το παράξουν, να το διαμοιράσουν και να μπορούν να καλύψουν πολλέ διαφορετικέ ανάγκε. Αυτό το πάθο ουσιαστικά ήταν και για μένα η αφετηρία για να μπορέσω να ξεκινήσω αυτή την καινούργια ιδέα και με αρκετή δουλειά, κόπο, τύχη, να φτάσουμε στο σήμερα έτσι ώστε να μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πιο ολοκληρωμένο, πιο εδρεωμένο. Mm -hmm. ε, άρα λίγο πολύ το ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια είχε αυτά τα, τα βήματα. Οκ, okay, οπότε στην ουσία να πτήσουμε ένα περιεχόμενο, αλλά πώς το προωθούμε. Εγώ Σωστά. Να κάνω... Ναι, 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 Σωστά, ουσιαστικά το περιεχόμενο όλοι το γνωρίζουμε από την πλευρά τη διαφήμιση. Όλοι όταν θέλουμε να διαφημίσουμε κάτι, ουσιαστικά δημιουργούμε περιεχόμενο. Αλλά πλέον η διαδικασία με την οποία δημιουργούμε περιεχόμενο έχει αντιστραφεί τελείω. Δεν πάμε σε μια λογική μονάχα διαφημιστική, στο να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα προωθήσει ένα μήνυμα. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε και αυτό το οποίο ονομάζουμε εμεί ένα πιο native περιεχόμενο, πράγματα τα οποία μπορούμε να τα μοιραζόμαστε μεταξύ μα, οι φίλοι μεταξύ μα, οι επαγγελματίε μεταξύ μα, με έναν πιο αληθινό τρόπο. Mm. Ε, άρα, όλα αυτά τα νέα οικοσυστήματα, οι πλατφόρμε, οι οποίε μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το περιεχόμενο, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει και τον δρόμο το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργήσει και να διαμοιράσει αυτό το περιεχόμενο. Πριν από 8 χρόνια που λέτε ότι ξεκινήσατε την Digital Minds, αν κατάλαβα καλά, η ιδέα ήταν αυτό που βλέπουμε τώρα να υλοποιείται ή άλλαξε με τον καιρό. Δηλαδή ξεκινήσατε προσεγγίζοντας τον ψηφιακό κόσμο με κάποιον άλλο τρόπο στοχεύοντας πάντα στο περιεχόμενο, mm -hmm. και στην πορεία όμως ήρθαν όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, ήταν από την αρχή αυτός ο στόχος, αυτή η ιδέα. Mm -hmm. Ήταν κάτι το οποίο το, το χτίζεις βήμα-βήμα. Ε, όταν ξεκινήσαμε, ήταν, ε, το περιεχόμενο, κυρίως το κομμάτι της μουσικής, ήταν λιγάκι πολύ πιο εξοικειωμένο με, αυτή την, με αυτό το οικοσύστημα. Υπήρχαν ήδη πλατφόρμες οι οποίες μπορούσαν να διαμοιράσεις το περιεχόμενο σου. Άρα η αφετηρία ήταν κυρίως το μουσικό περιεχόμενο. Mm -hmm. Είτε καλλιτέχνε είτε δισκογραφικέ εταιρείε, υπήρχαν πλατφόρμες ήδη από τότε, όπω ήταν το iTunes, το Spotify, το οποίο μπορούσε να διαμοιράσει το περιεχόμενό σου. Αυτό το οποίο μπήκε σιγά-σιγά στην πορεία είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ουσιαστικά σήμερα οι creators, οι influencers, οι οποίοι δημιουργούν περιεχόμενο. Αυτό δημιουργήθηκε τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαμε την Digital Minds. Είχα τη χαρά και νομίζω λίγοι το ξέρουν αυτό, ότι. Όταν ξεκίνησε ουσιαστικά αυτό όλο το, το καινούργιο οικοσύστημα, η αφετηρία του λίγο πολύ ξεκίνησε από έναν Έλληνα. Δεν είναι πάντοτε σαν τι ιστορίε που λέμε, όλα ξεκινάνε από την Ελλάδα. Αυτό <laughs> είναι πραγματική πραγματική <laughs> ιστορία. Ένα Έλληνα τρίτη γενιά, ο Τζορ Τρόμπολο, ιδετή τη Full Screen, ουσιαστικά ήταν αυτό ο οποίο εισήγαγε όλη αυτή τη διαδικασία. <laughs> Είχα τη χαρά και την τύχη να, να, παρακολουθώ πολλά πράγματα τα οποία έκανε. Άρα λίγο πολύ και αυτό καθοδήγησε και όλο το industry προ το καινούριο αυτό οικοσύστημα. Ε, άρα βήμα-βήμα πάει και χτίζεται αυτό. Και ήδη διαφοροποιείται αρκετά και σήμερα που συζητάμε ε, τρέχει με πολύ, πολύ γρήγορου ρυθμούς όλο αυτό το οικοσύστημα. Νέε πλατφόρμες μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι, εμπλουτίζονται ήδη υπάρχουν στις πλατφόρμες με καινούργια πράγματα. Ας δούμε χαρακτηριστικά τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το TikTok και τι ανάπτυξη yeah. έχει ε, στην δημιουργία περιεχομένου. Άρα είναι κάτι το οποίο χτίζει βήμα-βήμα. Το ζητούμε να έχει την υποδομή να μπορεί να το υποστηρίξει. Και αυτό είναι και εμεί που προσπαθούμε να κάνουμε. Οκ, okay. για να καταλάβουμε όλοι ακριβώς τι κάνετε. Τι είναι η Digital Minds, τι κάνει. Η ουσιαστικά η Digital Minds είναι μια digital media εταιρεία. Εμείς διαχειριζόμαστε και διανέμουμε περιεχόμενο σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Το περιεχόμενο για μας είναι είτε είναι το βίντεο, είτε είναι η φωτογραφία, είτε ένα αχητικό, ένα τραγούδι παραδείγματο χάρη. Και για μα η έννοια του πελάτη έχει πολλέ διαφορετικέ βαθμίδε. Μπορεί να είναι τα, ένα παιδί τη διπλανή πόρτα, το οποίο έχει ένα ταλέντο και με πολύ εύκολο τρόπο δημιουργεί περιεχόμενο προ αυτέ τι κατευθύνσει. Μπορεί να είναι μια μεγάλη οντότητα, η οποία παράγει μαζικά περιεχόμενο. Βλέπετε, ένα τηλεοπτικό κανάλι, μια εταιρεία παραγωγή, μια δισκογραφική εταιρεία. Άρα, ο δικό μα ρόλο είναι στο πώ μπορούμε να, να διανέμουμε όλο αυτό το περιεχόμενο σε όλε αυτέ τι ψηφιακέ πλατφόρμε οι οποίε μπορούν να το δεχτούν. Άρα για εμά, για να καταλάβει λίγα και το κοινό μα, κάθε πλατφόρμα ουσιαστικά είναι σαν μια μηχανή αναζήτηση. Που πα τη προσδιορίζει στοιχεία και με βάση αυτά τα στοιχεία μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό το περιεχόμενο, σε ποιον απευθύνεται και με ποιον τρόπο μπορεί να το διαχειριστεί. ο ρόλο μα λοιπόν είναι να το διανέμουμε. Ο δρόμο είναι να το διαχειριστούμε με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να το δεχτεί κάθε πλατφόρμα και φυσικά στο πώ μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα κοινό με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα ο τρόπος με τον οποίο παράγεται ένα περιεχόμενο το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες, παραδείγματος χάρη, σε συγκεκριμένα ηλεκτριακά γκρουπ, είναι τελείως διαφορετικός με τον τρόπο τον οποίο απευθύνεται ένα διαφορετικό περιεχόμενο σε ένα διαφορετικό γκρουπ. Άρα προσπαθείς να ενσωματώσεις όσα περισσότερα στοιχεία, έτσι ώστε όλο αυτό το πράγμα να είναι σχετικό με το κοινό το οποίο θέλει να το καταναλώσει. Οκ. Okay. Ε, να μείνω λίγο στου uh, YouTubers, που ξέρουμε mm -hmm. όλοι του creators που είναι στο YouTube και ανεβάζουν βιντεάκια με το όποιο περιεχόμενο εκείνοι επιθυμούν. Έναν uh, YouTuber τον βρίσκεται ή σα βρίσκει κυρίω, Έρχεται σε εσά, απευθύνεται σε εσά με έτοιμο περιεχόμενο, πρέπει να Ποια είναι τα κριτήρια για να μπει στην ομάδα σα, να μπει κάτω από την ομπρέλα τη Digital Minds, mm -hmm. Σήμερα στο βαθμό το οποίο είμαστε γίνεται με πολλού διαφορετικού τρόπου. Έχουμε ένα δίκτυο εσωτερικά στην ομάδα το οποίο ουσιαστικά σκανάρει. Έχουμε τεχνολογία στην οποία μα είναι εύκολο το μπορούμε να βλέπουμε διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά mm -hmm. για τον κάθε έναν ο οποίο δημιουργεί περιεχόμενο. και αυτό δεν, είναι, δεν περιορίζεται μονάχα στην Ελλάδα, είναι παγκοσμίω. Άρα, κάνουμε ένα σκάνινγκ το οποίο μπορεί να μα προσδιορίζει κάποια στοιχεία που για μα είναι σημαντικά. Κάθε πότε δημιουργεί περιεχόμενο, τι, πόσο καταναλώνει το περιεχόμενό του, σε ποιε κατηγορίε, ποιοι το βλέπουν. Πόση χρονική διάρκεια το βλέπουν. Άρα, ένα κομμάτι είναι τεχνολογικό το οποίο εσωτερικά σκανάρουμε ουσιαστικά τον επόμενο συνεργάτη μα. Mm -hmm. Επίση, όμω, λειτουργεί και σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι του referral, δηλαδή, επειδή είμαστε γνωστοί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ε, θεωρούμε ότι έχουμε μια καλή συνεργασία με του πελάτε μα. Λειτουργεί πάρα πολύ όλο αυτό η, η, η ουσιαστικά το να έρχονται πολλοί σε εμά και να μα προσεγγίζουν έτσι ώστε να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο το οποίο κάνουμε. Προποθέσει υπάρχουν σε πολλέ περιπτώσει, αλλά δεν είναι κλειστέ. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να έχει ένα πολύ μικρό αριθμό είτε views, είτε συνδρομητών, είτε, το... είτε χρόνο παρακολουθήσει. Αλλά εμεί να κρίνουμε ότι έχει ένα ταλέντο, να κρίνουμε ότι απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένο και για μα να έχει ένα ενδιαφέρον. Άρα, έχουμε κάποιε προποθέσει στο ποιο μπαίνει στο δίκτυο, αλλά πάντοτε κυρίω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία υπερτερούν. Οκ, okay, γιατί εγώ α πούμε είχα στο μυαλό μου αυτό, ότι πρέπει εγώ να έχω συγκεκριμένο αριθμό από subscribers, συγκεκριμένο αριθμό views και έτσι μετά, άμα καλύπτω αυτούς τους αριθμούς, μπορώ να περάσω στο επόμενο level και είναι να δούμε αν κάνουν αυτά που παρουσιάζω και που προωθώ, για παράδειγμα. Υ υπάρχει για να μας τηλεκρινείς τέτοια είδους κριτήρια, αλλά πολλές φορές και εμείς είμαστε δεκτικοί έτσι ώστε αν κρίνουμε κάποιο τι έχει την προοπτική, θα okay. δουλέψουμε πολύ πιο νωρί μαζί του, έτσι okay. ώστε να τον βοηθήσουμε ουσιαστικά να καλύψει και αυτά τα κριτήρια. Άρα και αρκετά δημιουργικά, δηλαδή και το κριτήριο είναι αρκετά δημιουργικό. Σωστό, πολύ σωστή σκέψη. παρατήρηση. Για μα, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο έχουμε επενδύσει ουσιαστικά τα τελευταία δύο χρόνια είναι το κομμάτι των παραγωγών, το κομμάτι το, το δημιουργικό. Εμεί έχουμε ένα στούντιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει εδώ στην Αθήνα. Ένα στούντιο το οποίο το χρησιμοποιούμε είτε για δικέ μα παραγωγέ, είτε ουσιαστικά για να, το, να, να είναι ένας, ένας, ένα μέρο το οποίο μπορεί ο κάθε creator στο Digital Minds να παράξει περιεχόμενο. Αλλά και εμεί αξιολογούμε στον βαθμό το οποίο μπορούμε οτιδήποτε το οποίο θεωρούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Ε, αντικειμενικά και, είτε υποκειμενικά. Ε, έχουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Άρα μα ενδιαφέρει πάρα πολύ το ποιοτικό περιεχόμενο. Mm -hmm. Στα, στο περιεχόμενο. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια περιεχόμενα έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση. Αλλά έτσι όπως μιλάμε τώρα, ίσως δεν ξέρω πώς να κάνω αυτή την ερώτηση. Είναι η μουσική, είναι η, τα παιδιά που ανεβάζουν βίντεο και μπορεί να προωθούν μαγειρική. Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο που τώρα ο κόσμος το ζητάει περισσότερο και του αρέσει περισσότερο και αν δεν είναι ένα, ποια είναι αυτά. Η μουσική πάντοτε είναι το νούμερο ένα περιεχόμενο σε επίπεδο κατανάλωσης. Ε, Ιδίω σε αγορέ όπω είναι η ελληνική, ε, το YouTube είναι ο προορισμό στον οποίο καταναλώνουμε σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι τη μουσική. Άρα είναι με διαφορά το νούμερο ένα περιεχόμενο. Ε, βέβαια, εκεί πέρα αναλόγω και στη, σε κάθε αγορά υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ κατηγορίε. Το fashion και beauty είναι παραδείγματο. Δηλαδή, Χάρη είναι μια μεγάλη mm. κατηγορία. Ε, το παιδικό περιεχόμενο, ένα, ένα περιεχόμενο το οποίο ε, απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό. Ε, ο αθλητισμό είναι ένα περιεχόμενο το οποίο είναι αναπτυσσόμενος πολύ τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα, τι τελευταίους μήνες, με όλο αυτό το οποίο ζούμε, το κομμάτι τη πανδημίας, έχει αναπτύξει και κατηγορίες οι οποίες στο παρελθόν δεν ήταν τόσο δυναμικέ. Το κομμάτι της ιδιοσιογραφία που σε επίπεδο YouTube δεν ήταν τόσο δυνατό. Mm -hmm. Έχει ανέβει πάρα πολύ του τελευταίου τρει μήνε, λόγω των γεγονότων το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι κάτι το οποίο έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Αυτό δείχνει ότι όλο αυτό το πλουραλισμό όσον αφορά το κοινό το οποίο βρίσκεται είτε στο YouTube είτε στις υπόλοιπε πλατφόρμες. Είναι και ουσιαστικά και μια πλατφόρμα το, το οτιδήποτε ψάξουμε μπορούμε να το βρούμε. Άρα σίγουρα υπάρχουν κάποιες κατηγορίες περιεχομένου που πάντοτε θα έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλλά θεωρώ ότι μπορείς να βρεις και να καταναλώσεις περιεχόμενο σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν, αν το ενδιαφέρον σου υπάρχει. Okay. Και οι ηλικίε που παρακολουθούν περισσότερο YouTube. Οι ηλικίε πάνω. Το YouTube είναι μια νεανική πλατφόρμα. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε όλοι στο μυαλό μα είναι ότι παραμένει εκεί. Ε, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθο. Τα τελευταία mm -hmm. τρία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη στροφή όσον αφορά το κομμάτι του YouTube για πολλού και διαφορετικού λόγου. Ήδη το YouTube μετράει πάνω από μια δεκαετία. Ήδη αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν στα πρώτα του χρόνια έχουν περάσει ή έχουν μεγαλώσει. Έχουν πάει και σε ένα διαφορετικό ηλικιακό group και άρα έχουν μάθει μέσω από αυτή την πλατφόρμα να καταναλώνουν περιεχόμενο, αλλά και έχει εξοικειωθεί και, και τα μεγαλύτερα ηλικία καταγκρού. Παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο στο να καταναλώσουν περιεχόμενο μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Πλέον όμω έχουν εκπαιδευτεί. Έχουν εκπαιδευτεί έτσι ώστε να μπορούν να καταναλώσουν το αγαπημένο του περιεχόμενο, το οποίο ήδη το παρακολουθούσαν παλιά. Από του τηλεοπτικού δέκτε και απλά έχει μεταφορθεί στη νέα πλατφόρμα, γιατί να παρακολουθούν και καινούργια πράγματα τα οποία βγαίνουν. Άρα, θα δούμε ηλικίε, οι οποίε είναι 40, έχουν μια πολύ μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα όσον αφορά το κομμάτι του YouTube. Και σαν Ελλάδα, γενικώ είμαστε και μια χώρα η οποία καταναλώνει σε μεγάλο βαθμό περιεχόμενο μέσα από το YouTube. Αναλογικά, με βάση τον πληθυσμό μα, είμαστε η νούμερο δύο χώρα παγκοσμίω. Άρα από μόνοι μας είμαστε heavy users σε αυτό το οποίο κάνουμε μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η δεύτερη χώρα παγκοσμίως. Ναι, αναλογικά με τον πληθυσμό Με τον πληθυσμό, μας. ναι, ναι, ναι. Η νούμερο ένα, μπορεί okay. μπορείς να φανταστείς, Ρόζα, ποια μπορεί να είναι. Όχι είναι η Σαουδική Αραβία. Που εκεί είναι λιγάκι πιο κατανοητό στο γιατί μπορεί να είναι η Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί, δεν υπάρχει τόσο περιεχόμενο. Η Έλληνε η αλήθεια είναι ότι αν κάτι μα αρέσει, το, το, το κάνουμε και σε υπερβολικό βαθμό. Το ακολουθούμε αρκετά. ναι, 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 ναι. Okay. Οκ. Ε, μ... τι να κάνω. Λοιπόν, θα δώσω δέκα δεύτερα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, από... Όχι, θα πω πρώτα την πρόταση. Τώρα θα δώσω 10 δευτερόλεπτα. Από την ώρα που θα πω τώρα, θα μπορέσετε να αφήσετε τις ερωτήσεις σας. Μέχρι να κλείσουμε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, όσοι προλάβετε να αφήσετε τις ερώτησή σας, θα μπείτε στην κλήρωση, όπου στο τέλος θα μπορέσετε να διεκδικήσετε τα... ένα από αυτά τα experience box που δίνουμε. Οπότε ξεκινάμε από τώρα. Και εμείς συνεχίζουμε. Να κλείσω λίγο με το κομμάτι των YouTubers και όλο αυτό, θέλω να πω λίγο κάτι σχετικά με, το, με τα brand. Εσεί, ε, αναφερόμενοι σε κάποιο brand που διαχειρίζεστε το περιεχόμενό του στο YouTube, ε, με ποια κριτήρια θα ματσάρετε το brand με, ένα, με έναν YouTuber, mm, Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, βασικά, τι κάνουμε τη διαδικασία από το μηδέν. Ε, κάθε brand όταν δημιουργεί περιεχόμενο, πρέπει να τον ξεκάθαρο σε ποιο κοινό θέλει να απευθύνεται και με ποια χαρακτηριστικά. Άρα για μας είναι σημαντικό να μπορούμε να βρούμε ουσιαστικά creators οι οποίοι μπορούν να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Να μιλούν σε αυτό το κοινό, να μπορούν να καλύπτουν τα ενδιαφέροντα του κοινού το οποίο θέλουν να δημιουργήσουν περιεχόμενο, να μπορεί να, να ταυτίζεται όσο γίνεται με, τα, με τις αρχές και με, με το brand ID του κάθε brand το οποίο θέλει να διαφημιστεί. Άρα έχουμε μια τεχνολογία που ουσιαστικά πάει και παντρεύει πολλά στοιχεία τα οποία δίνουμε σαν δεδομένα. Άρα, το ποιο είναι το κοινό το οποίο θέλουμε να στοχεύσουμε, πού βρίσκεται αυτό το κοινό, γεωγραφικά, με ποια χαρακτηριστικά, ε, ποιο μπορεί να δημιουργήσει περιεχόμενο αποτελεσματικό στην κάθε κατηγορία. Άρα, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι ε, ω προ την επιλογή που πρέπει να κάνουμε. Ε, και κατά πόσο όλο αυτό το περιεχόμενο μπορεί να, να ταιριάζει αληθινά με ένα μπραντ, και όχι μονάχα να είναι μια, μια μορφή διαφήμιση η οποία δεν ταιριάζει στο μέσο. Mm. Άρα, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ένα συνδυασμό τεχνολογία τη οποία χρησιμοποιούμε για να μπορεί να μα δίνει όσο γίνεται πιο επιβεβαιωμένε απαντήσει στο ποια είναι η κατάλληλη προσωπικότητα. Και μετά έχει να κάνει το καθαρά το κομμάτι το παραγωγικό, στο πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε περιεχόμενο το οποίο να απαντάει στι ανάγκε τη πλατφόρμα. Μπορεί να έχουμε μια πολύ ωραία ιδέα, μπορεί να έχουμε ένα πολύ ωραίο περιεχόμενο, αλλά να μην ταιριάζει στο ίδιο το μέσο το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα, στο πώ θα το παράξουμε και σε με ποιον τρόπο ουσιαστικά θα το παρουσιάσουμε, παίζει σημαντικό ρόλο στο με ποιον τρόπο θα γίνει η επιλογή τη προσωπικότητα και τη ιδέα τη οποία θέλουμε να αναπτύξουμε. Οκ. Mm -hmm. okay. Έχετε συνεργασίε και με brands και με creators από το εξωτερικό. Ακριβώ. Αυτή τη στιγμή η, η δύναμή μα να πω βρίσκεται ουσιαστικά στην Ελλάδα, την Τουρκία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια. Mm -hmm. Θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή είναι παραπάνω από 800 creators στο δίκτυο τη Digital Minds που μπορούμε να του δούμε οπουδήποτε μπορούμε να φανταστούμε στο, στον κόσμο. Η δύναμη όμω και αυτό το οποίο εμεί προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερο βαρύτητα είναι σε αυτέ τι αγορέ τι προανέφερα. Mm. Ε, άρα προσπαθούμε να καταλάβουμε καλά την κουλτούρα, τη φιλοσοφία της κάθε αγοράς. Προσπαθούμε λιγάκι να αναλύσουμε το κοινό με ποιον τρόπο καταναλώνει περιεχόμενο. Και έτσι ουσιαστικά μπαίνουμε και στην επιλογή και των συνεργατών μας. Άρα όταν στοχεύουμε να βρούμε έναν Έναν Τούρκο creator. Έχουμε μπει στην διαδικασία ανάλυσης όλων αυτών των στοιχείων που προανέφερα. Οκ. Okay. Έχω ερώτηση που νομίζω ταιριάζει από τον κόσμο, από το κοινό. Ε, έχω πολλές ερωτήσεις βασικά. Οκ. Okay. Ας κρατήσω ότι ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι συνεργάτες σας. Οι μεγαλύτεροι φαντάζομαι σαν επωνυμία, σαν όνομα, σαν... Σε ποια brand. κατηγορία όμως, γιατί ε, α, όσον αφορά τα μπραντ αυτή τη στιγμή, στο επίπεδο τη Ελλάδα, συνεργαζόμαστε σχεδόν με τα μεγαλύτερα brands. Η Κοσμοτέ, παραδείγματο χάρη, είναι ένα καλό μα πελάτη. Έχουμε κάνει mm -hmm. μαζί πολλά project. Ε, πολλοί θα έχουν δει όλο αυτό το οποίο έχει γίνει του Αγαπό Μαγαπά. Που ουσιαστικά τι, τι έγινε. Ε, μπήκαμε σε μια διαδικασία, να δώσω ένα παράδειγμα, να μελετήσουμε το κοινό τι καταναλώνει ακόμα σήμερα από συνήθειε που είχαμε στο παρελθόν. Ε, και όλο αυτό το παλιό περιεχόμενο το οποίο είχαμε στην τηλεόραση μπήκαμε στη διαδικασία να δούμε αν μπορούμε να το μεταφέρουμε με διαφορετικούς όρους και κανόνες σε ένα digital περιβάλλον το οποίο έχει συγκεκριμένους κανόνες ως προς τον τρόπο τον οποίο παράγεται και καταναλώνει το περιεχόμενο. Ε, άρα ε, έχουμε τέτοιου πελάτες όπως προανέφερα. Έχουμε δουλέψει κατά καιρού με πολύ μεγάλους ομίλους σε πολλά σημαντικά project. Για εμάς ε, ουσιαστικά είναι χαρά γιατί πριν από 8 χρόνια αν με ρώταγες, ε, ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε να έχουμε σήμερα πελάτε, την Κοσμοτέ, mm -hmm. την Coca-Cola, την Εστλέ. Θα σου έλεγα ότι ήταν πολύ δύσκολο. Όταν πηγαίναμε και μιλάγαμε κυρίω για του creators, ε, ήταν λιγάκι ένα εσωτερικό αστείο το οποίο κάναμε κι εμεί στην εταιρεία, ότι όλοι θεωρούσαν ότι είμαστε λιγάκι τρελοί που πάμε τώρα να βάλουμε μέσα σε έναν μεγάλο οργανισμό ε, μια προσωπικότητα με τελείω διαφορετική εικόνα και προσέγγιση από αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει, ε, να τον βάλουμε να μιλήσει για ένα τέτοιο brand. Αυτό όμω έχει αλλάξει. Πλέον ε, αλλάζει σε πολύ γρήγορου ρυθμού και οι ίδιε τα μπραντ προ αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, σήμερα έχουμε τη χαρά να κάνουμε μεγάλε συνεργασίε, mm -hmm. έχουμε τη χαρά να, κάνουμε να, να λειτουργούμε και με μικρότερε εταιρείε προ αυτήν την κατεύθυνση, γιατί αυτό είναι ένα οικοσύστημα που μπορεί να αγκαλιάσει όλου, δεν είναι δηλαδή ένα κάτι το οποίο απευθύνεται μονάχα σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πελατών. Ε, και για μα είναι όλε δημιουργικέ, πολύ δημιουργικέ εργασίε που μα αρέσουν. Mm -hmm. Άρα είμαστε περήφανοι για όλο αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Μια και αναφέρατε το παρελθόν και τα εσωτερικά αστεία του που πάμε ας πούμε τώρα και τι προσπαθούμε να καταφέρουμε. Πόσα άτομα ξεκινήσατε και η, η, η πρώτη ομάδα, πόσα άτομα ήσασταν, Η πρώτη ομάδα ουσιαστικά ήταν τρία άτομα μαζί mm -hmm. με μένα. Που mm -hmm. τα άτομα που εκείνη την εποχή είχαν χαρά, τη χαρά να με βοηθήσουν ουσιαστικά ήταν άτομα τα οποία. Δέχτηκαν να δουλέψουν μαζί μου δίχως κα καμία εξασφάλιση, είτε στο οικονομικό είτε Αλλά έτσι όλα ξεκινάνε, η αλήθεια είναι. Ε, η ομάδα μεγάλωνε βήμα-βήμα. Ε, φτάσαμε σήμερα να είμαστε μια ομάδα 30 ατόμων, mm -hmm. ε, που μπορεί και κάνει εξειδικεύεται σε αυτό το, το business το οποίο συζητάμε. Ε, είναι μια δύσκολη πορεία όλη αυτή εδώ πέρα για να φτάσεις στο σήμερα και να συζητάς με ναι, αυτά τα δεδομένα. Ούτε εγώ το πιστεύω να σου πω την αλήθεια τότε. Ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αλλά αν αυτό το οποίο κάνει το αγαπά, σου αρέσει, είσαι και τυχερό, Αυτό. Πώς... Είναι και Όλα αυτά είναι, είναι, είναι αν θέλει, μικρά βηματάκια, τα οποία συμπληρώνουν ένα, ένα puzzle. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και συνεχίζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο σα αφήνει στάση μου. Okay. Να περάσω λίγο τώρα στο κομμάτι του YouTube. Και πιο συγκεκριμένα, τι σημα είστε YouTube partner σαν Digital Minds. Σωστά. Μάλιστα, Τι σωστά. σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι έχεις εξειδικεύεσαι σε μια υπηρεσία όσον αφορά τους πελάτες στους οποίους συνεργάζονται μαζί σου. Έχεις access σε κάποια εργαλεία τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις αυτή του την υπηρεσία πολύ πιο αποδοτικά ε, και μπορείς να είσαι σε μια, σε μια συνεχή διαδικασία έτσι ώστε να μπορείς να εξελίσσεις το ίδιο το προϊόν σε συνεργασία με όλες τις αντίστοιχες εταιρείε. Άρα είναι ε, μια συλλογική εργασία την οποία γίνεται από όλους τους φάρνες παγκοσμίω. Ε, για μας αυτό ήταν, ε, αν θέλεις, ένας στόχος από την αρχή, Mm -hmm. ε, πριν ανοίξει ουσιαστικά το πρόγραμμα στην Ελλάδα, ψάχναμε κατευθύνσει προ αυτή την κατεύθυνση. Το κομμάτι τη μουσική, όπω προανέφερα, ήταν μια κατεύθυνση, γιατί αντίστοιχε άλλε πλατφόρμε streaming είχαν αντίστοιχα partnership προ προγράμματα. Άρα, για μα ήταν ένα στόχο ότι όταν θα μπορέσουμε να έχουμε τον σημαντικό αριθμό των πελατών, το οποίο θα μπορούσαμε να βρούμε σε αυτή τη διαδικασία, να μπορούμε να αποκτήσουμε ουσιαστικά και αυτό το partnership με το YouTube. Οκ, okay, το οποίο για να το πετύχει κάποιο, τι χρειάζεται για να το καταφέρει, για να το διεκδικήσει, για να γίνει partner του YouTube. Χρειάζεται εκπαίδευση σε πρώτο βαθμό, mm -hmm. είτε σαν εταιρεία, είτε με ομονομένα τα άτομα τα οποία εργάζονται, περνάνε μια δικασία ενό certification. Αυτό είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλη αυτή τη διαδικασία των υπηρεσιών που συζητάμε. Χρειάζεται ένα σημαντικό όγκο πελατών, ώστε να μπορεί να έχει νόημα το να μπορεί να αποκτήσει access σε όλα αυτά τα εργαλεία. Και πλέον είναι μια διαδικασία που η Google και το YouTube το βλέπει, αν θέλει, πολύ στοχευμένα στο πώ το αναπτύσσει στην κάθε χώρα και με ποια δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε εμεί ήταν κάτι άγνωστο, ήταν κάτι το οποίο λίγε εταιρείε παγκοσμίω το είχαν, είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πλέον θεωρώ ότι πρέπει να έχει αλλάξει αρκετά στον τρόπο τον οποίο κάποιο μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οκ. Mm -hmm. okay. ε, πριν περάσω σε, στο θέμα του κορονοϊού, mm -hmm. ναι, που εντάξει, πλέον το ρωτάνε όλοι, το συζητάνε όλοι, ε, θα δώσω πάλι δέκα δευτερόλεπτα, μόλις πω τη λέξη τώρα, οπότε δεν τη λέω ακόμα, και θα διορθώσω και όλα, ή μάλλον θα το αλλάξω, όχι μόνο ερωτήσεις, από την ώρα που θα πω ότι τώρα έχετε δέκα δευτερόλεπτα, μπορείτε να μου αφήσετε και σχόλιά σας, ό,τι θέλετε, Εντάξει, γράψτε μια πρόταση, γράψτε μια λέξη, γράψτε το αγαπημένο σας φαγητό. Αλλά και ερωτήσεις που θα μπορέσω να κάνω στον κύριο Χαμαλίδη και να σας λυθούν και οι όποιες απορίες έχετε. Οπότε, από τώρα, με αντίστροφα 10 δευτερόλεπτα και εμείς συνεχίζουμε με το κομμάτι αυτό του κορονοϊού, όπου έχω ερώτηση και από το κοινό, αλλά και εμείς έτοιμοι από πριν, αν υπήρξε ο κορονοϊός απειλή για την Digital Minds, σαν κατάσταση πιο πολύ. Αν σας δυσκόλεψε η εργασία εξ' αποστάσεως. Αν, α, δεν ξέρω, αν κάτι θεωρείτε ότι ήταν απειλή μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Για εσάς. Πρώτα απ' όλα, όπως για όλους τους ανθρώπους, πέρα σε ανθρώπινο επίπεδο, αυτή η πανδημία είναι μια ασύμμετρη απειλή. Άρα, ανεξαρτήτως τι βαθμό επηρέασε τον κάθε κλάδο, θεωρώ ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Ε, όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε σε έναν ευάλωτο κλάδο όπως συναντάμε σε άλλες Δηλαδή τον τουρισμό, εστίαση, οι αερομεταφορές, το, το real estate. Ε, εμείς επειδή έχουμε τη δυνατότητα και συνεργαζόμαστε με τις streaming υπηρεσίες, ε, αυτή τη στιγμή παρατηρούμε ουσιαστικά δύο φαινόμενα. Ένα, ένα, φαινόμενο είναι ότι μας επηρεάζει το κομμάτι της διαφήμισης, η, όλη αυτή η ύφεση που οποία υπάρχει στη διαφημιστική επένδυση είναι κάτι το οποίο μα επηρεάζει, σαφώ. Αυτό επηρεάζει και τα έσοδα των πελατών μα, έτσι ώστε γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχε διαφημιστικέ επενδύσει που γινόντουσαν προ-κορονοϊού. Αυτό είναι το αρνητικό στοιχείο. Από την άλλη, όμω, παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση του περιεχομένου το οποίο γίνεται. Ε, ήδη και σε επίπεδο YouTube, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι παγκοσμίω ουσιαστικά ένα διπλασιασμό του χρόνου θέαση. Αυτό το οποίο προ-κορονοϊού ίσχυε πλέον έχει διπλασιαστεί ο χρόνος θέασης ο οποίο αφιερώνει ο κάθε θεατής στο περιεχόμενο το οποίο παρακολουθεί. Ε, ήδη σε, σε διάφορα vertical, όπως είναι το gaming, όπως είναι τα news, παρατηρείται μια αύξηση κοντά στα 25%. Και σε δικά μας στοιχεία, ε, για να έχετε μια εικόνα, είναι εμείς παρατηρούμε το τελευταίο τρεις μήνες περίπου σύν 30% αύξηση στο viewership από την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρσι. Άρα αυτή η αύξηση η οποία υπάρχει είτε σε περιβάλλον YouTube είτε και στις υπόλοιπες πλατφόρμες για μας είναι ουσιαστικά μία, έτσι, ένα θετικό στοιχείο στο οποίο μας βοηθάει έτσι ώστε να συνεχίσουμε σταθερά το πλάνο ανάπτυξης το οποίο έχουμε. Ήδη και σε όλη αυτή την περίοδο του κορονοϊού εμείς καταφέραμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα να μπούμε σε μια καινούργια πραγματικότητα. Είτε αυτό ονομάζεται τηλεεργασία, ακόμα όμως και στο επίπεδο των παραγωγών, που εκεί είναι. Καταφέραμε έτσι ώστε με τη βοήθεια των creators μας, και εδώ πέρα του αξίζει όλου ένα μεγάλο μπράβο, στο πώ δημιουργήθηκε περιεχόμενο όλη αυτή την εποχή, στη λογική του stay at home, από creators ε, και συνεργασία μαζί μα, έτσι ώστε σε πολύ χρονικό, γρήγορο χρονικό διάστημα παράχθηκε πολύ ποιοτικό περιεχόμενο. Άρα έχουμε την χαρά να μπορούμε να είμαστε σταθεροί στο πλάνο το οποίο έχουμε. Mm -hmm. Και να, να, να μπορούμε να έχουμε μια υγιή βάση έτσι ώστε να μας δίνει τη δυνατότητα και την επόμενη μέρα να παραμένουμε θετικοί, να μας δίνει τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε ακόμα μεγαλύτερη την ομάδα μας. Αυτό, α πούμε, ήταν ένα πολύ δύσκολο κέι όλη την περίοδο του κορονοϊό. στο πώς να κάνεις τα interviews που θέλεις για να βρεις τα, τα, τα επόμενα άτομα τα οποία θέλει να στελεχώσουν την ομάδα σου. Mm -hmm. ε, αλλά μας κρατάει αισιόδοξου ε, στο ότι μπορούμε πραγματικά ακόμα και αυτή τη δύσκολη εποχή να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν μπορούμε, δεν θα βγούμε από το πλάνο το οποίο έχουμε τη ανάπτυξη των επόμενων ετών. Δημιουργήθηκε οπότε η ανάγκη για ανάπτυξη περισσότερου περιεχομένου αυτή την περίοδο. Σωστά. Ή... Ή σωστά... Okay. Σωστά. Γιατί σωστα είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ο τρόπο τον οποίο μπορεί να παραχθεί περιεχόμενο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ περιορισμένο. Άρα για εμάς ήταν μια περίοδος, και είναι μια περίοδος ακόμα και τώρα, στο οποίο ήταν πολύ απαιτητική. Στον τρόπο τον οποίο θα, θα να συνεχίσουμε να παράγουμε περιεχόμενο, να μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτή την υπερβολική κατανάλωση η οποία γίνεται σε ημερίσιο επίπεδο. Συνεπώς όλα αυτά τα στοιχεία για μας ήταν το δύσκολο κομμάτι στο πώς μπορούμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες και με τον τρόπο τον οποίο εργαστήκαμε εκτό γραφείου να μπορούμε να είμαστε συνεπεί σε αυτό το οποίο θέλαμε να παρέχουμε σαν τελικό αποτέλεσμα. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν προ τα εκεί. Οκ. Okay. Έχω μία ερώτηση από την Τζοάννα Βικάτου. Φαντάζομαι το λέω σωστά. Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Digital Minds και ποιο το όραμα για να αναπτυχθεί από εδώ και πέρα. Mm. Ωραία ερώτηση. Ε, τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα πάντοτε για μα είναι στο πώ μπορούμε να ενσωματώνουμε νέε πλατφόρμε οι οποίε ουσιαστικά ενισχύουν ήδη αυτό το οποίο κάνουμε. Προανέφερα προηγουμένω στο TikTok. Εμεί πρόσφατα, μόλι την προηγούμενη εβδομάδα, ουσιαστικά κάνουμε μια μεγάλη αναβάθμιση στην τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούμε. Στον τρόπο τον οποίο μπορούμε να ενσωματώσουμε τη συγκεκριμένη πλατφόρμα στην στον τρόπο τον οποίο βρίσκουμε νέους creators, στον τρόπο τον οποίο μπορούμε να κάνουμε tracking τα αποτελέσματα μιας καμπάνιας στην οποία κάνουμε σε συνεργασία με brands. Άρα για μας το κομμάτι νέων πλατφορμών είναι αυτή τη στιγμή πάντοτε στις προτεραιότητες μας με ποιον τρόπο μπορούμε να τις σκανάρουμε, να τις μελετάμε, να τις εξολογούμε και μετά στοχευμένα να μπορούμε να τις ενσωματώνουμε μέσα στο DNA μας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι στον τρόπο τον οποίο δημιουργούμε περιεχόμενο. Άρα για μας είναι στρατηγική απόφαση στο πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και το τρίτο και τελευταίο είναι στο πώ μπαίνουμε και σε νέε αγορέ. Άρα, νέε αγορέ οι οποίε έχουν ε, αρκετό ενδιαφέρον τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν. Άρα, αυτοί οι τρει κατευθύνσει είναι για μα το αύριο το οποίο δουλεύουμε καθημερινά. Οκ. Okay. Ε, κάτι ακόμα θα συνεχίσω εγώ μου το κοινό. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση η οποία λέει από την Αθηνά Καργάκου. Μπορεί να είναι και καργκάκου, είναι τζι, δεν ξέρω. Γιατί η ιστοσελίδα είναι μόνο μεταφρασμένη στα αγγλικά και στα τουρκικά και όχι και στα ελληνικά, αφού αναπτύσσεται κάτι, θα τα γράφει εδώ, και από την Ελλάδα, αφού μάλλον υπάρχει περιεχόμενο και γίνεται και όλη η όλη εταιρεία τρέχει και στην Ελλάδα. Τώρα μας έβαλε σε δύσκολες ερωτήσει. Όχι, είναι πολύ απλό. Πάντοτε, οτιδήποτε είναι δικό σου, το αφήνει σε δεύτερη μοίρα, η αλήθεια είναι. Ε, επειδή, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 800 creators. Mm -hmm. Υπάρχει ανάγκη σε πολλές διαφορετικές χώρες. Ε, 800 πιο... creators από όλες τις... Όχι μόνο στην Ελλάδα, από Όχι, παντού. όχι, όχι. Μπορεί να είναι okay. από την Βραζιλία, τη Σουηδία, την Τουρκία, την Ελλάδα, οπουδήποτε okay. μπορείτε να φανταστείτε. Άρα, η πρώτη ανάγκη είναι τουλάχιστον να μπορεί να κρατά μια ισορροπία στην επικοινωνία με όλου. Άρα, τουλάχιστον η επιλογή των Αγγλικών να γίνει για τον συγκεκριμένο λόγο. Mm -hmm. Το κομμάτι τη Τουρκία που είναι πολύ σημαντική αγορά για μα, η αλήθεια είναι ότι μπήκε σε προτεραιότητα γιατί είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι στο να αντιληφθούν το επίπεδο τη πληροφορία στη μητρική του γλώσσα. Άρα, αυτό μα έκανε. Τα επόμενα βήματα και ζητώ συγγνώμη και έχει <laughs> μα είναι να πραγματικά να βάλουμε σε εφαρμογή και την ελληνική γλώσσα, και την ελληνική. Δεν, δεν το συνομπάρουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε χρόνο για να το κάνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Άρα Άλλην. ζητάω συγγνώμη και επιφυλάζομαι έτσι ώστε γρήγορα να καλύψουμε και αυτή την ανάγκη. Εντάξει, συνήθω όταν είσαι έξω από αυτό που κάνει κάποιο, παρατηρεί πράγματα που μπορεί να έλεγε αυτό που το φτιάχνει. Ότι πώ γίνεται, α πούμε, να είδε αυτό και να μην είδε. Πώ λέμε, κοιτά το δέντρο και χάνει το δάσο. Για μα ή για αυτόν που το δημιουργεί, είναι αυτό, αυτό σαν σκέψη. Το και παρατηρούμε το παίξει... και εμεί η αλήθεια είναι. Απλά όταν μπαίνει στην καθημερινότητα, και όταν η καθημερινότητα έχει μετά και φαινόμενα όπω αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι βάζεις άλλες προτεραιότητες. Καλός, κακός, ναι, 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 πρέπει ναι, ναι. να πάρεις μια απόφαση. Και πάντοτε η απόφαση έχει να κάνει με πράγματα τα οποία κυρίως δεν είναι μόνο δικά σου. Άρα mm -hmm. βάζουμε το, τις, τις δικές μας ανάγκες σε μια δεύτερη μοίρα πάντοτε. Δίχως να είναι αυτό σωστό ή, ή λάθος. Πραγματικά δεν ξέρω. Κανείς δεν ξέρει. Ποτέ. Ε, λοιπόν, άλλη ερώτηση από την Θεοδώρα Λάμδα λάμδα το L, να το ψηφίδο τη λάμδα. <laughs> Τι ωφέλη έχει πρακτικά ένα creator από τη, συνεργασία με την τη, digital... τη συνεργασία του με την Digital Minds. <μίρει> ένα σημαντικό κομμάτι είναι όσον αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας που προανέφερα. <μίρει> Άρα, όταν μπαίνει ευρύτερα σε μια συνεργασία με ένα network, σου παρέχει κάποιες δυνατότητες έτσι ώστε να μπορείς να έχεις access σε μια τεχνολογία που από μόνο σου δεν μπορείς. Άρα αυτό mm -hmm. από μόνο του, αυτό επηρεάζει και mm -hmm. το κομμάτι mm -hmm. του viewership, επηρεάζει και το κομμάτι του εσόδου, επηρεάζει και το κομμάτι του subscription. Ε, συνεπώς έχεις σε μια τεχνολογία το οποίο είναι πολύ σημαντικό αν θέλεις να μπορείς να αναπτύξεις το, το, περιεχόμενο σου σε μεγαλύτερο βαθμό προς αυτές τις κατευθύνσεις. Μετά έχει να κάνει το ότι ουσιαστικά έχεις μια ομάδα. Έχεις μια ομάδα με την οποία συνεργάζεσαι σε πολλά διαφορετικά κομμάτια. Διαχειρίζεσαι με τον τρόπο τον οποίο πώς θα διαχειριστείς το περιεχόμενο σου. Άρα, όπω είπα για εμά, το YouTube είναι μια μηχανή αναζήτηση. Άρα, έχει access σε ομάδα και σε εργαλεία το οποίο θα σε βοηθήσουν ώστε αυτό το πράγμα να μπορεί να το κάνει πολύ πιο αποδοτικά. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιε ευκολίε όσον αφορά το κομμάτι τη διαχείριση των δικαιωμάτων σου. Mm -hmm. Όταν στο YouTube ανεβάζει ένα βίντεο, παραδείγματο χάρη, αν χρησιμοποιεί μουσική, την οποία δεν σου ανήκει, εκεί έχει πολλού περιορισμού. Είτε αν το αν μπορεί να το κάνει ή όχι, αν το μπορεί να αξιώσει έσοδα. Άρα, εμεί. Ουσιαστικά έχουμε μια βιβλιοθήκη με μουσικέ, οι οποίε μπορεί όλοι οι πάρτε να χρησιμοποιήσουν και να μην έχουν τέτοια ζητήματα. Mm -hmm. Άρα έχει πρακτικά okay. πράγματα τα οποία σε καθημερινότητα σου δίνει όλα αυτά τα εφόδια, έτσι ώστε αυτό το οποίο έχει σαν ταλέντο. Εμεί τι θέλουμε, ο κάθε creator να αφιερωθεί ουσιαστικά στο, στο ταλέντο το οποίο έχει. Και να αφήσει όλη την υπόλοιπη δουλειά, την πιο εξειδικευμένη στο με ποιον τρόπο πρέπει να το διαχειριστώ, με ποιον τρόπο μπορώ να το προωθήσω, με ποιον τρόπο ουσιαστικά μπορώ να το βελτιώσω παραγωγικά. Σε εμά που και σαν ομάδα να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι η ουσία στην οποία για εμά και το μοντέλο το οποίο λειτουργούμε. Άρα, θέλει κάποιο ο οποίο έχει ένα ταλέντο και, και το αξιολογούμε όλοι ε, με, την, με τον ίδιο τρόπο, να μπορούμε ο καθένα να βάλει το λιθαράκι το οποίο εξειδικεύεται. Αυτό, Άρα, γι' αυτό ωραία. θα έλεγα για, γιατί κάποιο να δουλέψει με ένα network όπω είναι η Digital Minds για όλου αυτού του λόγου. Mm -hmm. Απ' την άλλη πλευρά, εσείς σαν εταιρεία, όταν μια συνεργασία ξεκινήσει με έναν creator, με έναν άνθρωπο που ανεβάζει το δικό του περιεχόμενο, ξεκινάτε να συνεργάζεστε, αλλά δεν έχει τα αποτελέσματα τα επιθυμητά, αυτά που εσείς θα θέλατε να φέρει, και να φέρετε και σαν ομάδα ε, με, το με τη συγκεκριμένη συνεργασία. Ε, υπάρχει κάποιο μείον σε εσά, ε, χαλάει κάτι, αλλάζει κάτι στην εργασία, προσπαθείτε να το βελτιώσετε. Ποια είναι η στρατηγική πάνω σε αυτό. Εκεί και ουσιαστικά η δύσκολη δουλειά η δικιά μας, το πώς αξιολογούμε ουσιαστικά τον κάθε creator. Γιατί ο στόχος μας ποιο είναι να δουλέψουμε μαζί έτσι ώστε σιγά σιγά βήμα βήμα να μεγαλώνει και ο ίδιος να μεγαλώνουμε και εμείς. Πολλέ φορέ, δεν υπάρχει μια χρυσή συνταγή στην οποία χρησιμοποιούμε mm -hmm. και λέμε ότι θα ακολουθήσουμε σε όλε τι περιπτώσει τη συγκεκριμένη συνταγή και αυτό θα πετύχει. Άρα υπάρχουν και περιπτώσει που πραγματικά και υπάρχουν πραγματικά ταλέντα τα οποία δεν έχουν βρει την επίγχηση, την οποία θα έπρεπε ή θα μπορούσαν. Ε, αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσουμε από τη δική μας πλευρά περισσότερες εργατόρες, περισσότερο κόπο έτσι ώστε να μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να το υποστηρίξουμε. Αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί και οι δημιουργοί ε, το αγαπάνε πολύ αυτό το οποίο κάνουν. Απογοητεύονται, χαίρονται, έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν, δεν έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν γιατί σε επίπεδο του YouTube είναι πολύ σκληρό κάποιο κάποιος να μπορεί να έχει μια συνέπεια και ένα προγραμματισμό και να δημιουργεί περιεχόμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν είναι τόσο εύκολο όπω μπορεί να είναι σε ναι, άλλε ναι. πλατφόρμε. άρα απαιτεί χρόνο, απαιτεί δουλειά, απαιτεί πολύ διάβασμα για του ίδιου, γιατί πρέπει να μάθουν με ποιον τρόπο μπορούν να το παράξουν, με ποιον τρόπο πολλέ φορέ να, να, το διαχειριστούν. Άρα είναι μια διαδικασία που είτε ο δημιουργό είτε εμεί μπαίνουμε στη διαδικασία έτσι ώστε να μπορούμε να επενδύουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε να πιάσουμε τον επιθυμητό στόχο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο όπω είπα υπάρχει μια χρυσή συνταγή θέλει αρκετή δουλειά. Και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε. Μπορούμε να το δούμε και... Δεν ξέρω τώρα, σκέφτομαι δυνατά. Ως δύο, δηλαδή, Έχουμε τον creator και έχουμε και εσάς. Απ' τη μία έχουμε λοιπόν τον επιχειρηματικό, τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης και απ' την άλλη έχουμε το πιο ρομαντικό, το δημιουργό. Αλλά και τα δύο, το ένα καλύπτει το άλλο. Όχι ότι το ένα είναι μόνο αυτό και το άλλο μόνο το άλλο. Γιατί το λέω αυτό επειδή είπατε πριν λίγο ότι ο άλλο είναι δημιουργός και θα απογοητευτεί, θα προσπαθήσει ξανά, οπότε όταν κάτι δεν πάει καλά και χρειαστεί, σαν συμβουλή από εσάς προς αυτόν, να αλλάξει κάτι, αυτό δεν είναι πιο επιχειρηματική. business προσέγγιση, γιατί ο άλλος είναι κάτι που είναι το παιδί του, δεν ξέρω πώς να το πω, το σκέφτομαι σαν ένα τραγούδι, σαν μια ταινία. Σωστά, δεν έχει άδικο, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είναι περισσότερο η ανθρώπινη επαφή μεταξύ μας. Mm -hmm. Δηλαδή, πολλέ φορέ φτάνει σε ένα σημείο ένα δημιουργό να έχει βαλτώσει, να μην μπορεί όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει ονειρευτεί να το δει με τον τρόπο τον οποίο θα ήθελε. Mm -hmm. Εκεί είναι περισσότερο πιο πολύ ψυχολογικό. Mm -hmm. ε, μπορώ να σου πω και ότι έχω κάνει πολλέ ώρε ψυχανάλυση <laughs> με, <laughs> με, με πολλού από του creators, όπως όχι μόνο στην Ελλάδα <laughs> αλλά και εκτό Ελλάδα, προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι και πολύ λογικό. Όταν κάνει κάτι και το αγαπά και παθιάζεσαι, φτάνει πολλέ φορέ σε ένα τέτοιο σημείο. Άρα προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτέ τι ισορροπίε. Προσπαθούμε και λιγάκι και να είμαστε. Και αν θέλει, και μια νέα φρέσκια ματιά σε πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιο. Να τα αξιολογούμε, να λέμε μια συμβουλή, να, να, να συνεισφέρουμε, αν θέλει, σε πολλά πράγματα τα οποία ε, θέλει. Αυτή είναι η δύναμη τη ομάδα. Για εμά, γι' αυτό είναι. Ε, το σημαντικό κομμάτι. Να νιώθουμε ότι είμαστε μια ομάδα, ότι λειτουργούμε για τον ίδιο σκοπό και ο καθένα από τη δικιά του σκοπιά ουσιαστικά βάζει αυτό το οποίο είναι το δυνατό του στοιχείο. Άρα, είτε και στο κομμάτι το πιο αν θέλεις, τεχνοκρατικό, είτε και στο πιο δημιουργικό, υπάρχουν πολλά σύνεργα τα οποία γίνονται σε όλη αυτή την πορεία. Εγώ συνεχίζω και κρατάω πάντω έτσι όπω τα ακούω από εσά τη λέξη δημιουργικότητα. Δηλαδή, όλο αυτό το κομμάτι, εγώ συνεχίζω να το νιώθω. Είναι δημιουργικό. Δεν είναι. Ο, ο, ο λόγο να σου πω την αλήθεια και που και εμεί το κάνουμε είναι γιατί είναι δημιουργικό. Μα αρέσει. Αν δεν υπήρχε mm. αυτό σαν εφετερία, δεν θα ήμασταν αυτοί που θα ήμασταν. Θα το βλέπαμε λιγάκι με διαφορετική σκοπιά. Για 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 δηλαδή, διατηρείται αυτό. Τουλάχιστον έτσι νιώθουμε εμεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μα είναι δημιουργικό. Για μα όλα από εκεί ξεκινάει στο πόσο πραγματικά το πιστεύουμε, παθιαζόμαστε και ούτως άλλως και το μοντέλο είναι τέτοιο συνεργασίας με όλους αυτούς τους creators που δεν, δεν μας πληρώνουν για κάτι, δεν, δεν μας δίνουν κάποια χρήματα για να κάνουμε αυτό. Άρα το δουλεύουμε από κοινού και όσο μεγαλώνει ο ίδιος ο creator, τόσο μεγαλώνουμε και εμείς. Άρα είναι τελείως συνεργαστικό το μοντέλο το οποίο λειτουργούμε σε όλες τις mm κατευθύνσεις. -hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω ε, α, πάλι με το, με το κοινό θα συνεχίσω τώρα και μετά θα συνδυάσω τη, μια δική μου ερώτηση με το κοινό. Λοιπόν, Ανδριάνα πιστεύετε τώρα που σιγά σιγά θα έχουμε την άρση των μέτρων ότι θα μειωθούν τα ποσοστά σας σε σχέση με τους τελευταίους τρεις μήνες που αυξήθηκαν δεν μας φοβίζει, όχι, γιατί δεν δε ζούμε με, με αυτή την αγωνία πάντοτε στο αν τα ποσοστά μεγαλών κατεβαίνουν, το οτιδήποτε. Ήδη για εμάς, παραδείγματος χάρη, η Κυριακή του Πάσχα ήταν μια μέρα στην οποία ήταν η καλύτερη μέρα σε επίπεδο views από όλα αυτά τα χρόνια. Ξεπεράσαμε τα 30 εκατομμύρια views μέσα σε μία μέρα. Υπάρχει λόγο γιατί ήταν όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο ζούμε. Ήταν η συγκεκριμένη μέρα που ιδίω το κομμάτι τη μουσική εκτοξεύτηκε. Άρα δεν ζούμε με αυτή την αγωνία το πώ να καταρρύψουμε το ένα ρεκόρ με το άλλο. η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα μπήκαν και στι όλε τι πλατφόρμε στι οποίε και εμεί δουλεύουμε πολύ νέο κόσμο. Νέο κόσμο το οποίο δεν καταναλώνει στον βαθμό το οποίο καταναλώνει στο παρελθόν περιεχόμενο. Αυτό για μα είναι κυρίω ένα κομμάτι, αν θέλουμε, εκπαίδευση Πώ θα ξαναγυρίσει, Σίγουρα θα υπάρχει μια κάμψη και είναι πολύ λογικό. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μα θα είναι το να βγούμε και λίγο προ τα έξω. Το να αφιερώσουμε και χρόνο σε πράγματα το οποίο μέχρι χθε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Άρα, είναι τελείω ανθρώπινο. Mm. Δεν μα πιάνει άγχο, γιατί όπω ξαναείπα, η δική μα ανάπτυξη με βάση αυτό το οποίο είχαμε και εμεί οργανώσει βρίσκεται στη σωστή πορεία. Άρα. Δεν στηριζόμαστε σε τέτοια φαινόμενα και ούτε είναι η δικιά μα επιθυμία να ζητάζουμε τέτοια φαινόμενα για να ανεβαίνει το viewership. Μακάρι να μην τα ζήσουμε ποτέ και θα το viewership θα βρει το, το δρόμο του και κανεί δεν θα έχει τέτοιο φόβο. Άρα, όχι, δεν μα αγχώνει καθόλου. σα-ίσα μα δίνει τη δυνατότητα έτσι ώστε να μπούμε σε κανονικού ρυθμού ξανά, να γίνουμε κι εμεί πιο δημιουργοί σε πράγματα τα οποία έχουμε οργανώσει να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, και άρα να, να μπορούμε να αναπτυχθούμε σε κανονικέ συνθήκε. Ωραία, εύχομαι τα καλύτερα, εγώ. Και... Ε, λοιπόν, είχαμε και εγώ είχα την ερώτηση «Ήταν έτοιμη, πιστεύετε, η Ελλάδα για remote work» Αυτή η ερώτηση δεν ήταν μόνο έτοιμη από μένα προς εσάς αλλά την ε, ποστάραμε, τη βάλαμε και στη story στο, στο mm. Instagram ως την Biz Academy. Πήραμε, είχαμε ναι ή όχι. Πήραμε λοιπόν 21% όχι ενώ 79% πήραμε απάντηση ναι, ότι ήταν έτοιμοι. Και ο κύριος Κίτζιος, ο οποίος είναι άνθρωπος πίσω και μπροστά από το Regeneration, θα έλεγα, λέει, απάντησε, εξατομικευμένα ναι. Η διαχείριση ομάδων ήταν το κύριο πρόβλημα και η ευθυγράμμισή τους. Ρωτήστε τον, Κώ, τον Κώστα, ξέρει καλύτερα. Οπότε θα ήθελα και τη δική σας τοποθέτηση. Θα συμφωνήσω. Σε, σε, ατομικό επίπεδο η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχαμε μια, μια εξοικειώση προς αυτή τη διαδικασία, αλλά σαν οργανισμοί δεν ήμασταν προς αυτή την κατεύθυνση. Η, αν έτσι μέσα σε εισαγωγικά μπορώ να πω ένα θετικό κομμάτι όλη αυτή τη πρωτόγνωρης κατάσταση στην οποία ζούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα στα επίπεδα τη οριμότητα, τι οποία έχουμε δείξει προ όλα αυτά τα μέτρα, ένα κομμάτι είναι το ότι μπήκαμε ε, πολύ γρήγορα σε νέε πρακτικέ, οι οποίε θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μα βοηθήσουν αρκετά. Ε, άρα, και το κομμάτι της τηλεργασία ήταν κάτι το οποίο μπορέσαμε γρήγορα, θεωρώ, και σαν ε, λαό να το αφομοιώσουμε. Παρόλο που δεν είχαμε αυτή την εμπειρία, θεωρώ, οι οργανισμοί στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, ε, συγκεκριμένα, ε, ε, συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτό ήταν κάτι άγνωστο για, για, για τους περισσότερους οργανισμούς. Mm -hmm. Η αλήθεια είναι ότι πλέον θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μας αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα. Ε, θα είμαστε λιγάκι πιο έτοιμοι έτσι ώστε να μπορούμε να αφομοιώσουμε αντίστοιχε πρακτικές και στο μέλλον. Ε, και θεωρώ ότι είναι και αυτό το πλαίσιο στο πόσο τσαλακωθήκαμε και ουσιαστικά ε, αποκτήσαμε τη δεκτικότητα να μάθουμε και πράγματα στο παρελθόν λιγάκι θα μπορούμε να τα ή να βρίσκαμε άλλου πιο <σομίως> έτσι, παραδοσιακούς τρόπους, τρόπο διαχείρισης όλων αυτών των πραγμάτων. <σομίως> και για να κλείσω τις ερωτήσεις, είχα μία η οποία νομίζω μου έχει ήδη απαντηθεί. Είναι σε συνέχεια αυτή η το αν η digital minds ήταν, εγώ έχω καταλάβει ότι ήταν, αλλά να γίνουμε και πιο ξεκάθαροι, δεν είναι κακό. Και συνεχίζω κιόλας και γράφω πως μέσα από αυτή την ερώτηση, αυτό που θα θέλαμε να μάθουμε είναι και το μοντέλο με το οποίο δουλεύει η digital minds όσον αφορά και την εσωτερική δομή, δηλαδή των εργαζομένων. Και αυτό το συνδέω με το ότι δουλεύουν οι, τα παιδιά εξ αποστάσεως. Άμα δουλεύουν εξ αποστάσεως, Μπορούν να κουμαντάρουν καλύτερα την όλη κατάσταση και τώρα. Εκτό αν δεν δουλεύουν. Αυτό πιο πολύ είναι η ερώτηση. Όχι, εμεί συνεχίσαμε όλο αυτό το διάστημα σε κανονικού ρυθμού. Mm -hmm. Άρα, όλη η ομάδα ε, με τη μορφή τη συνεργασία δούλευε όλο αυτό το διάστημα σε πραγματικά πολύ δυνατού ρυθμού. Ε, ε, ακόμα και, και πράγματα τα οποία ήταν δύσκολα, όπω είπα προηγουμένω, στο κομμάτι των παραγωγών, ε, με όλη αυτή τη στροφή την οποία έγινε σε, με διαφορετικού τρόπου. Παραγωγή περιεχομένου για μας ήταν μια, μια πολύ απαιτητική ε, περίοδο όλη αυτή. Ε, το δύσκολο κομμάτι για μα ήταν το ότι δεν ήμασταν από κοντά. Δεν ήμασταν από κοντά, δεν μπορούσαμε να δουλεύουμε ε, σαν ομάδε με τον τρόπο τον οποίο είχαμε συνηθίσει και αυτό είναι το οποίο σιγά σιγά ελπίζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να μπούμε σε καλύτερα. Άρα για εμά ήταν μια πολύ απαιτητική περίοδο mm -hmm. όλοι αυτοί οι, οι τελευταίοι μήνε ε, και σε ανθρώπινο επίπεδο για αυτό το οποίο ζούσαμε και σε επίπεδο αναγκών, ε, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ για μας η δουλειά, ούτε εμεί μπήκαμε σε μία παύση, με τον οποιοδήποτε τρόπο, ε, περιμένοντας το να μπούμε σε κανονικές συνθήκες. Mm -hmm. Εγώ καταλαβαίνω ότι πάντως τα πήγατε εξαιρετικά καλά και ότι μάλλον έχει γίνει και σωστή επιλογή ατόμων και συνεργασιών για να γίνει αυτό. Εδώ μου δίνεις μια καλή πάσα. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα είναι άξια. Είναι άξια προς αυτό το οποίο κάνει. Και πραγματικά τους ευχαριστώ για όλο αυτό το οποίο κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. όλη αυτή η ομάδα η οποία δουλεύουμε μαζί. Και ιδίω αυτή την, την εποχή που... Ξέρεις, και η απόσταση και οι δυσκολίες είναι oh πολύ δύσκολο να την διαχειριστεί. Oh. Η αλήθεια είναι ότι του ευχαριστώ γιατί κρατήσαν και τη σοβαρότητα και την παραγωγικότητά του δίχω να απομόνιζαν το το κατάλαβαν. Και αυτό είναι καλό γιατί οι ομάδε έτσι χτίζονται. Έτσι χτίζονται. Να σέβεται και ο ένα τον άλλον και το έργο και την προσωπικότητα. Σωστά. Και νομίζω μετά όλα γίνονται. Λοιπόν, πριν ευχαριστήσω, θα πάρω πάλι το άλλο το ύφο. Θα περάσουμε στο κομμάτι τη κλήρωση. Θέλω να μου πείτε πέντε αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. Σε κάθε αριθμό που θα μου αναφέρετε, εγώ θα λέω ποιο όνομα εκπροσωπεί τον κάθε αριθμό, ώστε να κερδίσουν από ένα experience box. Οπότε, πάμε. Θα ξεκινήσω με το 8. Η Θεοδόρα Λάμδα. Είναι το Λάμδα που λέγαμε και πριν, το L. Οπότε, οκ, okay, καλό ρίζικο. Συγχαρητήρια, τυχερή σήμερα. Ναι το ένα. Κατερίνα Κάπα. Δεν ξέρω, αυτό λίγο δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν δύο Κατερίνες Κάπα, ελπίζω να υπάρχει μία. Οπότε Κατερίνα Κάπα, συγχαρητήρια. Ναι. Το 10. Αθηνά, Πάπα 30 Φίλου. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην Αθηνά που μα έδωσε και όλο το ονοματεπώνυμο. Ναι, άλλα δύο. Το 5. Δήμητρα Πετροχίλου. Συγχαρητήρια και στη Δήμητρα. Και άλλο ένα. ένα. Πρέπει να βρούμε έναν άντρα τώρα, γιατί νομίζω... Αν είμαστε μόνο... Ναι, θα πούμε <laughs> το δύο. Ε, είναι η Αθηνά Καργάκου. Δεν πετύχατε Δεν άντρα. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα κορίτσια, τα κορίτσια που κερδίσανε από ένα Experience Box. Ε, με τη σειρά μου εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη, πολύ ωραίες οι απαντήσεις που μου δώσατε και η κουβέντα που είχαμε. Ε, Πείτε μας κάτι κι εσείς. Εγώ ευχαριστώ, Ρόζα, για τη συζήτηση και για την ευκαιρία που είχα να μιλήσω και μαζί σου και με όλου που μας παρακολούθησαν. Καλή συνέχεια, υπομονή για τη νέα, με τα νέα δεδομένα έτσι ώστε όλα να μπουν σε μια σειρά και θα χαρώ και από κοντά ξανά να τα πούμε στο μέλλον. Κι εγώ πολύ και να σας ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν μέχρι τώρα μαζί μας συντονισμένοι και που δώσατε έτσι τη δική σας πινελιά και με τις ερωτήσεις σας και με το ότι ήσασταν εδώ και μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή με το επόμενο Small Talk που θα ανέβει από το ThinkBiz Academy και για να γίνω έτσι αυτό που το λέω πάντα και λίγο γραφική, από το σπίτι μου για το ThinkBiz Academy και όλους εσάς, Ρόζα Τζίμα. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Γεια σας.